Με το φακό του Κάρινος Νιούς επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Κατάστημα, όπου πρέπει να σας πω ότι μέσα γίνεται μία σύσκεψη για το τεχνικό πρόγραμμα που θα συζητηθεί την Παρασκευή το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με την ευκαιρία του μικρού διαλύματος που κάνανε, εμείς πήραμε τον Δήμαρχο, ήρθαμε στο γραφείο του για να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το θέμα, αλλά και για μικρά άλλα θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Πράγματι, σήμερα είναι μια από τις σημαντικότερες που μπορούμε να πούμε συσκέψεις που έχουμε εδώ στο Δήμο. Γι' αυτό και βλέπετε όλη την τεχνική υπηρεσία, τους διευθυντές, τους προϊσταμένους και τους μελετητές, καθώς επίσης και την οικονομική υπηρεσία, τον διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών, τον κύριο Πίκο, τους αντίστοιχους αντιδημάρχους, τόσο τον κύριο Ζαΐρη των τεχνικών έργων, υπηρεσιών, όσο και τον κύριο Ρίγα των διοικητικών υπηρεσιών. Άρα τα θέματα τα οποία συζητάμε είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολλά, διότι πρέπει να αναμορφώσουμε πλέον το τεχνικό μας πρόγραμμα, αφενός με έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αφετέρου να συμπεριλάβουμε μέσα στο 2019 έργα σημαντικά, τα οποία θα δώσουμε λύσεις και σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Και θέλω να πω, επειδή δεχόμαστε και πιέσεις από την κοινωνία, αλλά και από την πληθώρα των παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό, έχουμε προτάξει, όπως βλέπετε, αφενός μεν τόσο προς τον Πρωθυπουργό που ζητήσαμε, αν θυμάστε, και πήραμε την έγκριση ένταξης ενός νέου κλειστού γυμναστηρίου αξίας 2,5 εκατομμυρίων, όμως δεν πάβει να έχουμε τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, τις υπάρχουσες, οι οποίες έχουν αρκετά προβλήματα πλέον, και αφενός μεν γίνεται η εργολαβία συντήρησης αυτή η οποία έχει ξεκινήσει, όμως επειδή το χρηματικό ποσό αυτό και το έργο αυτό που γίνεται δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες που έχουν οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις, εμείς αυτή τη στιγμή εντάσσουμε στο πρόγραμμα, επομένως και θα καταθέσουμε εκμεταλλευόμενοι και την προκήρυξη του Φιλόδημος, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να θέσουμε μια πρόταση 600.000, αλλά επειδή πιθανότατα το έργο αυτό να πάει πάνω από τις 600.000, θα έρθει και ο Δήμος συμπληρωματικά να βάλει το επιπλέον ποσό, προκειμένου να προχωρήσουμε στο υπάρχον κλειστό, ανοιχτό πλέον αθλητικό χώρο, δηλαδή στο γήπεδό μας, με αντικατάσταση του Χλωτάπητα, αντικατάσταση του Ταρτάν. Έχω δώσει εντολή ό,τι άλλες εργασίες υπάρχουν κτηριακές στους χώρους, ώστε το συγκρότημα όλο αυτό να μπορεί να διοδοτηθεί άμεσα και να μην έχουμε άλλα θέματα, καθώς μέσα εκεί μπαίνει και το ανοιχτό γήπεδο του Βαθύ, το οποίο και αυτό χρειάζεται τα συμπληρωματικά του έργα, καθώς και τις κτηριακές εκεί υποδομές οι οποίες χρειάζονται για να μπορέσει και αυτό να πάρει άδεια κανονική λειτουργία. Με το κλειστό όμως δεν είπατε κάτι, το οποίο θέλει παρεμβάσεις, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς. Μπράβο, είπατε κάτι. Βλέπετε ότι με τα ανοιχτά, με τα γήπεδά μας έχουμε αυτά, με το κλειστό τώρα τι κάνουμε. Πέρα από τις εργασίες αυτές, τις μόνωσες οι οποίες γίνονται και κάτι με τον φωτισμό το οποίο γίνονται μέσα, προχωρούμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και με χρονοδιάγραμμα να ξεκινήσουν οι εργασίες αυτές το καλοκαίρι, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, να ξεκινήσουν οι εργασίες την περίοδο που δεν υπάρχουν αγώνες και δεν επηρεάζεται η λειτουργία του χώρου και των ομάδων. Τι θέλουμε να κάνουμε. Θα γίνουν εργασίες που θα αντικαταστήσουμε το υπάρχον δάπεδο πλέον με παρκέ, άρα θα αναβαθμιστεί το γήπεδο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκάψουμε λοιπόν το πάτωμα, να πάμε πιο κάτω, να έρθουμε στα επίπεδα τα οποία γίνεται. Θα γίνει αλλαγή του φωτισμού, ούτως ώστε πλέον να έχουμε ένα φωτισμό όπως πρέπει. Σωστό. Θα αλλάξουμε τις μπασκέτες, οι οποίες θα πούνε καινούργιες μπασκέτες, και μάλιστα να έχουμε την δυνατότητα να προσαρμόζεται το ύψος ανάλογα με τις κατηγορίες, λοιπόν, είναι ανδρών, αν είναι παιδιών κτλ. Να παίζουν και παιδιά να καταλαβαίνουν. Την μπασκέτα και ό,τι άλλο. Άρα υπάρχει μια. Σύγχρονο, δηλαδή. Λοιπόν, θα γίνει σύγχρονο και αυτό. Ναι. Άρα θα έχουμε ένα κλειστό, το παλιό μας, το οποίο θα είναι και αυτό σύγχρονο για να μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες χωρίς προβλήματα. Αλλά ταυτόχρονα, όπως βλέπετε, τρέχουμε προκειμένου και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς, αφού πλέον ο εκτιμητής έχει δώσει και μια τιμή για την αγορά του αντίστοιχου χώρου που είχε κατευθεί στην πρόταση που ο Δήμος έψαχνε για να αγοράσει, που είναι περίπου σε 100 και κάτι χιλιάδες ευρώ, νομίζω, η πρόταση. Εάν επομένως συμφωνεί ο ιδιοκτήτης, εμείς προχωρούμε στις διαδικασίες ολοκλήρωσης της αγοράς και από εκεί και πέρα πλέον θα αναθέσουμε στην τεχνική μας υπηρεσία σε συνεργασία με κάποιον σύμβουλο εξωτερικό συνεργάτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη.
μελέτη, να την καταθέσουμε, να την προσαρμόσουμε δηλαδή τη μελέτη, γιατί την έχουμε τη μελέτη, να την προσαρμόσουμε στον υπάρχοντα χώρο. Γιατί αλλάξαμε τον χώρο. Φτιάξαμε μια μελέτη στην αρχή που είπαμε, την οποία θέλαμε να την βάλουμε στον χώρο, τον εξωτερικό χώρο λοιπόν του υπάρχοντος γυμναστηρίου. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, δεν ήθελαν τα σωματεία, δεν ήθελαν οι προπονητές. Άρα πάμε νέο οικοπαίδιο για να φτιάξουμε ένα καινούργιο κλειστό, το οποίο εάν κλείσει η διαδικασία με τον ιδιοκτήτη, νομίζω θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν στο όνομα του Δήμου, όπως σας έχω πει, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ενδιαφερθήκαμε, έστειλα κάποιον πάνω για να δω τι γίνεται. Άρα υπάρχει στο όνομα του Δήμου Κατημίου το χρηματικό ποσό κτλ. Αυτά θα τα δούμε μετά. Στη συνέχεια. Καλώς σας. Καλώς κύριε Δήμαρχε. Ας το σταματήσουμε εδώ. Θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Έχουν πολλά. Όταν τελειώσει όμως το τεχνικό πρόβλημα, θα έχουν και άλλα θέματα μέσα πολλά. Σημαντικά, να ξέρετε, λοιπόν, μέσα στον σχεδιασμό μας είναι να εντάξουμε και ένα χρηματικό ποσό για συντήρηση κάποιου κτίριου, διότι δεν βγάζουμε εκτός το στόχο που έχουμε βάλει, την ίδρυση τμήματος μηχανικών στοιχείων. Άρα ταυτόχρονα μέσα στο το πακέτο μπαίνει και αυτό εδώ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μην χαθούμε από το στόχο μας. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά σας είπα, τα υπόλοιπα την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ. Μελέτη προσβασιμότητας αμίας γειτονιές 24-30 με